ως walk-in, δηλαδή κέντρο εμβολιασμού χωρίς ραντεβού. Πηγαίνει ο κόσμος και εμβολιάζεται. Πάμε να συνδεθούμε, μας περιμένει εκεί η Κωνσταντίνα Δημητρίου, διότι οι πληροφορίες λένε, Κωνσταντίνα, ότι έχουν εξαντληθεί μέσα σε λίγες ώρες όλα τα εμβόλια. Ακριβώς, Χρήστο, βρισκόμαστε εδώ στο Κέντρο Υγείας Ταλατσιά. Από το πρωί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Να πούμε, από την πρώτη μία μισή ώρα διευθετήθηκαν 270 εμβόλια. Walking κέντρα λειτουργούν στο Κέντρο Υγείας Λατσιών εδώ στη Λινόπετρα, σε Γενικά Νοσοκομεία Πάφου και Αμοχώστου και στο λιμάνι Λάρνακας. Ο κόσμος έχει έρθει εδώ από νωρίς το πρωί. Εξαντλήθηκαν τα 100 εμβόλια που διαθέτει το κέντρο, ώστε να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Είχαμε πολίτες όπου διαμαρτύρονταν ότι κοροϊδέψαν τον κόσμο λόγω του ότι δεν διαθέτουν πολλά εμβόλια. Να πούμε ότι τα walk-in κέντρα εξυπηρετούν μόνο δικαιούχους του ΓΕΣΥ και χορηγούν τα εμβόλια της Pfizer. Ναι. Αν μπορούμε να δούμε και την βοήθεια του κινηματογραφιστή, ο κόσμος έρχεται εδώ. Ωστόσο, οι αρμόδιοι τον ενημερώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα εμβόλια. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την σχετική δήλωση και να επιστρέψουμε. Κωνσταντίνα, πριν παρακολουθήσουμε, να πούμε ότι είχαν δηλώσει οι αρμόδιοι προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα είναι λίγα τα εμβόλια που διατίθονται σε πρώτη φάση μέσα από τα κέντρα walk-in, διότι είναι και δύσκολες οι συνθήκες συντήρησής τους και φύλαξής τους. Σε δοκιμαστικό πλαίσιο τα συγκεκριμένες ποσότητες και μετά θα αυξηθούν. Οπότε να το έχουν υπόψη αυτό όσοι σπέβδουν να εμβολιαστούν για καλό. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Εγώ κάθε εβδομάδα κάνω rapid test και φτιάχνω αρνητικός. Αποφάσισα και εγώ να έρθω να εμβολιαστώ. Εψέσα να ανακοινώσαν ότι στο κέντρο υγείας στα Λατσιά όσοι έρχονται θα εμβολιάζονται. Ήρθα και εγώ τώρα το μεσημέρι, η ώρα 11, να εμβολιαστώ. Η κοπέλα είπε μου ότι που τις 6.30 το πρωί εγκαλυφθήκαν τα νούμερα. Πόσα νούμερα, αφού είπαν ελεύθερα. Είπε μου 100 εμβόλια. 100 εμβόλια αν ξέραμε, θα έρχομαι σήμερα να εμβολιαστώ. Διότι έξερα ότι ο κόσμος εμβολεί. Μα πώς από τις 6.30 κύριε Παναγιώτη, ναι, πόσο η κοπέλα είπε μου 8 αλλά 6.30 το πρωί ήδη καλυφθήκαν τα νούμερα. Εσείς τι ώρα ήρθετε εδώ? Τώρα, έτσι ώρα. Είναι 11 παρακάτω. Αύριο, είπε μου αύριο, αν είσαι τυχερός. Δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο, είναι κοροϊδία. Λοιπόν, πάμε τώρα, Κωνσταντίνα, να δούμε και πώς έχει η επιδημιολογική εικόνα. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και αρκετές ημέρες. Χτες καταρρύψαμε άλλο ένα ρεκόρ, τετραψήφιος και πάλι. Για δεύτερη συνεχόμενη χώρα νέο ιστορικό ρεκόρ κρούσματων. Χρήστο, 1.120 κρούσματα στο σύνολο, μετά από 62.000 περίπου τεστ, με το ποσοστό θετικότητας να ανήρχεται στο 1,79%, ενώ 165 ασθενείς χρήζουν νοσηλείας, με τους 40 από αυτούς να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Να αναφέρουμε ότι χθες είχε νέα σύσκεψη ο Υπουργός Υγείας με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, ούτως ώστε να δουν τα επόμενα βήματα, αν θα χρειαστεί λήψη περαιτέρω μέτρων, ούτως ώστε να ανακοπεί το τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Οι εισηγήσεις και η αξιολόγηση της κατάστασης έγινε χθες. Θα μεταφερθούν οι εισηγήσεις των ειδικών στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής, ούτως ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Αυτό που βλέπουμε είναι να γίνεται οριζόντια χρήση του SafePass και να αυστηροποιηθούν τα πρωτόκολλα στους χώρους συγχρονισμού. Ναι, ουσιαστικά θα είναι στοχευμένα τα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν αφαιθεί να διαρρεύσουν μέχρι στιγμής. Ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη το Υπουργικό, πήγε Παρασκευή, που σημαίνει ότι εξετάζουν διάφορες λύσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια και τι ελέγχθη μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης με τον Πέτρο Καραγιάννη. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυξάνονται και οι νοσηλείες, μαθαίνουμε, οπότε θέλει λίγη προσοχή. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν,